Μιλήσαμε για την δημοτική κοινότητα Σφαιριού να καλύψουμε ένα κενό σε ό,τι αφορά τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης στην προσχολική αγωγή. Έτσι λοιπόν, παραλαμβάνοντας μία μελέτη από το τέος Δήμο Δικαίου, κάναμε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες που έπρεπε να γίνουν, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε και να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τα καταφέραμε μόλις το 2011. Και αναφέρομαι στην ανέγερση του προφορικριακού σταθμού στο Ζιπάρι, με προϋπολογισμό 2.273.000 ευρώ, ένα έργο που φτάνει στο τέλος του, και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση τις επόμενες ημέρες όλοι μαζί να αποδώσουμε στην τοπική κοινωνία, στις οικογένειες που σήμερα υποφέρουν, ένα πολύ χρήσιμο και σημαντικό έργο για τον τόπο τους. Την ίδια περίοδο είδαμε ότι η πόλη της ΚΟ τα τελευταία χρόνια φέρει τα χαρακτηριστικά μιας στασιμότητας σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις που θα έπρεπε να προσλαμβάνουν αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και να μην μένουν ως έργα βιτρίνας, έργα εφήμερου εντυπωσιασμού. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε πολιτικά ότι θα έπρεπε η πόλη της ΚΟ να μετατραπεί σε ένα ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο, και είναι η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε για την τοπική κοινωνία, για τους συμπολίτες μας, τους επιχειρηματίες κυρίως, σε ό,τι αφορά την μάστιγα του all inclusive που βιώνουμε όλοι μας, προκειμένου να δώσουμε την δυνατότητα στους επισκέπτες μας να απολαμβάνουν μία πόλη η οποία θα είναι πρότυπο όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά ένα πανευρωπαϊκό πρότυπο ενός ανοιχτού αρχαιολογικού πάρκου. Έτσι λοιπόν, εντάξαμε την λειτουργική ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, δηλαδή την πρώτη της φάση, με το ποσό των 647.000 ευρώ, που αφορούσε στις οδούς Λόρδου Βίρονος, Ισάνδρου, Μεροπίδος, Καβακοπούλου και Πλατείας Ανταγόρα, ένα έργο που ουσιαστικά έχει φτάσει στο τέλος του, και ήδη το χαίρονται και το απολαμβάνουν οι συμπολίτες μας. Ταυτόχρονα, κάνοντας το πρώτο σημαντικό και ουσιαστικό βήμα, είπαμε ότι για να εφαρμόσουμε αυτή την φιλοσοφία και να μετατρέψουμε την πόλη της ΚΟ σε ένα ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο, θα έπρεπε να προτείνουμε μία σειρά από δράσεις, αλληλένδετες μεταξύ τους, οι οποίες θα εξυπηρετούσαν αυτόν τον κοινό στόχο. Έτσι λοιπόν, υποβάλαμε την πρώτη φάση των ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων και μόλις το 2012, μετά από μία σειρά μακρά χρονικά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την διεκδίκηση αυτού του στόχου και την ολοποίησή του, είμαστε στην ευχάριστη θέση προς το τέλος του 2012 να εντάξουμε με το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ τις ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δημιουργώντας ταυτόχρονα 8 υποέργα που, όπως είπα και πριν, υπηρετούσαν αυτόν τον κοινό στόχο, αυτή την φιλοσοφία. Να σας αναφέρω λοιπόν ότι είχαμε βελτιωτικές παρεμβάσεις και επέκταση δικτύου ποδηλατοκίνησης στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου της πόλης της ΚΟ, που αφορούσε στις οδούς Βασιλέως Παύλου, Υποκράτους, Τμήματος Μετσόβου, από Ελευθερίου Βενιζέλου έως Πισάνδρου κλπ. Το ποσό της συγκεκριμένης εργολαβίας είναι 1.700.000 ευρώ, όπως και εσείς μπορείτε να διαπιστώσετε, βρίσκεται προς το τέλος της και απομένει, αφού έχουμε διακόψει τις εργασίες λόγω της έναρξης της καλοκαιρινής περίοδου, απομένει το κρίσιμο τμήμα των οδών Βασιλέως Παύλου και Υποκράτους που μετατίθεται για τον επόμενο πρόβλημα.
σημαντικό κομμάτι της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου, του ευρύτερου ιστορικού κέντρου, προτάξαμε την ευρύτερη περιοχή της πλατείας Ευνάρχου Μακαρίου και των παρακείμενων σε αυτήν οδούς, όπως είναι η οδός Κολοκοτρώνη, από Ελευθερίου Βενιζέλου 25 Μαρτίου, τμήμα της 31 Μαρτίου, από την 25 Μαρτίου ως και την Παραγή Τσαρτάρη. Είναι ουσιαστικά αυτή η εργολαβία που βλέπετε να εξελίσσεται αυτή την περίοδο και αυτή έχει προχωρήσει σημαντικά. Και να σας ανακοινώσουμε για τη συνέχεια σήμερα ότι ήδη έχει επαιρεθεί από την συγκεκριμένη πλατεία 31 Μαρτίου ο Ανδριάντας του Έφηβου Κολοκοτρώνη. Έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος και προς το τέλος της εβδομάδας θα μεταφερθεί στη νέα του θέση όπως σας έχουμε ήδη ανακοινώσει και αφορά στην Συμβολή των Οδών Κλώδου Γύρωνος και Τριαπιστής και Γρηγορίου Πέμπτου. Ένα άλλο έργο που βλέπετε ήδη και απολαμβάνουν οι συμπολίτες μας και βρίσκεται σχεδόν προς το τέλος του. Είναι η αστική ανάπλαση, είναι η αποκατάσταση και στερέωση δεξαμενής και πηγαδιού παραπλεύρωση της Κάζα Ρωμάνου. Με προϋπολογισμό 140.000 ευρώ, έρχεται και αυτό το έργο να προσθεθεί δίπλα σε σημαντικά ιστορικά μνημεία, όπως είναι η Κάζα Ρωμάνα, το αρχαίο οδείο, ο βωμός του Διονύσου. Είπαμε ότι όλα αυτά ίσως να μην είχαν